Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ απλό μπλουζάκι, top-down. Προτιμώ τα top-down μπλουζάκια γιατί είναι πολύ δύσκολο να πέσεις έξω στο μέγεθος. Όταν κάνεις μία μπλούζα σε δύο κομμάτια με τα μανίκια χωριστά, θέλει περισσότερο υπολογισμό από ό,τι θέλει ένα μπλουζάκι που ξεκινάει από το κλασικό τετράγωνο επάνω και κατεβαίνει. Άρα, ειδικά εάν είστε πιο αρχάριες, να προτιμάτε τα top-down μπλουζάκια γιατί είναι πιο εύκολα. Σήμερα λοιπόν, παρόλο που είναι πάρα πολύ απλό, θα μιλήσουμε για την διαφορετική αρχική αλυσίδα που θα σας δείξω, η οποία είναι πάλι ένα κολπάκι, ένα tip για όσους το χρησιμοποιούν, το γνωρίζουν, που πέφτεις πάντα σχεδόν μέσα στο μέγεθος. Θα πλέξω με νήμα πεταλούδα 10. Κατά τη γνώμη μου, σε καλοκαιρινό νήμα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Το νήμα αυτό δεν ξεχυλώνει, δεν πίνει στο πλύσιμο, δεν κρεμάει, δεν χάνει τη φόρμα του το πλεκτό το αρχικό που θα κάνετε. Για μένα λοιπόν είναι το κορυφαίο νήμα. Οικονομικά δεν μπορώ να πω ότι είναι και ό,τι φθηνότερο. Στοιχίζει αρκετά ο κάθε τσιλές, όμως βγάζει και αρκετά μέτρα. Θα σας πω, αφού κάνω την μπλούζα μου, θα σας πω πόσο χρησιμοποίησα, γιατί τώρα πραγματικά δεν ξέρω. Όπως επίσης να σας πω ότι έχω μια μισή κούκλα σε αυτό το χρώμα και επειδή προφανώς δεν θα με φτάσει, το πιθανότερο είναι να μου βγει δίχρωμη μπλούζα, να συνδυάσω ένα άλλο χρώμα. Αυτό το λέω γιατί πάντα με ρωτάτε πόσα γραμμάρια, πόσα μέτρα, και θα σας πω ότι φυσικά και πρέπει να σας λέω το δικό μου μέγεθος με το extra large πόσο πήρε, όμως θα ήθελα πάρα πολύ να γίνετε πιο ελεύθερα πνεύματα και να συνδυάζετε νήματα που έχετε, να ξεσκαρτάρετε και τα νήματα που σας έχουν περισσέψει και να κάνετε χαρούμενες πολύχρωμες μπλούζες. Πάμε λοιπόν να σας ξεκινήσω. Στα αγγλικά λέγεται foundation row. Δεν ξέρω τη μετάφραση στα ελληνικά. Αν κάποια φίλη ξέρει, ας τη γράψει από κάτω στα σχόλια για να το μάθω κι εγώ. Θα το πω λοιπόν εγώ τώρα αρχική σειρά και όχι αλυσίδα. Ξεκινάω με τον... κάνω τον αρχικό μου κόμπο και θα πλέξω δύο αλυσίδες. Να σας πω ότι το νήμα αυτό, συγγνώμη για την παράληψη, πλέκεται με βελονάκι 3,5-4, εγώ επέλεξα 4 για να μου γίνει πιο αφράτο. Ανάλογα λοιπόν το χέρι. Παίρνω νήμα και θα μπω στην πρώτη αλυσίδα από πίσω που δημιούργησα, στην πίσω θηλίτσα. Ξέρετε ότι πάντα μπαίνω στην πίσω θηλιά. Έκανα δύο αλυσίδες, δεν μπήκα στην πρώτη, μπήκα στη δεύτερη, δηλαδή στην πρώτη που ξεκίνησα. Βγάζω νήμα, παίρνω νήμα, βγάζω την πρώτη θηλιά, παίρνω νήμα, βγάζω τις άλλες τρεις. Θέλει λίγες φορές επανάληψη για να δείξει. Πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνω νήμα και τώρα τι θα κάνω. Στρίβω ελαφρά το πλεκτό μου και βλέπω ότι εδώ που έχει αυτή την κλωστή, εάν το στρίψω, έχει δημιουργηθεί μαζί με την πίσω ένα V, να το, όπως είναι οι πόντοι μας όταν τους πλέκουμε. Βγάζω το νήμα μου, παίρνω νήμα, βγάζω την πρώτη θηλιά, παίρνω νήμα, βγάζω τις άλλες τρεις. Πάμε ξανά, θα το δείτε καλύτερα όσο προχωράει. Παίρνω νήμα και στρίβω λίγο το πλεκτό μου και βλέπω ότι εδώ έχει δημιουργηθεί μια θηλιά. Να ζουμάρει και η κάμερα, μπας και το δείτε. Δείτε. Θα πιάσω και τα δύο, τις δύο κλωστές αυτής της θηλιάς. Βγάζω το νήμα μου. Παίρνω νήμα, βγάζω την πρώτη θηλιά. Παίρνω νήμα, βγάζω τις άλλες τρεις. Πάμε άλλη μια φορά. Εδώ.
Βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί. Εδώ θα πάω και θα βάλω το βελονάκι μου τώρα. Παίρνω νήμα και βάζω το βελονάκι μου σε αυτές τις δύο θηλιές μαζί. Βγάζω το νήμα μου. Πρώτη θηλιά. Παίρνω νήμα, βγάζω και τις άλλες τρεις. Θα κάνουμε λίγο ακόμα μαζί για να είναι πιο εμφανή. Δείτε όμως τώρα. Αυτή εδώ είναι η αρχική μου σειρά. Από πάνω είναι κανονικά η πόντι μου, που θα συνεχίσω να δουλεύω. Και από κάτω είναι αυτό. Σε αυτά εδώ που δημιουργούνται, πάω και βάζω το βελονάκι μου για να συνεχίσω. Παίρνω νήμα και μπαίνω εδώ. Να πω ότι αυτό είναι η αρχική σειρά με μισό ποδαράκι. Υπάρχει αρχική σειρά με ποδαράκι κανονικό. Εγώ προτιμώ λίγο το μισό ποδαράκι, μου αρέσει καλύτερα το αποτέλεσμα. Παίρνω νήμα και μπαίνω σε αυτή την αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί από κάτω και στις δύο θηλιές πάντα βγαίνω, βγάζω την πρώτη θηλιά, βγάζω τις άλλες τρεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θέλει λίγο εξάσκηση. Εάν το πιάσετε στα χέρια σας και το κάνετε, θα καταλάβετε πολύ πιο εύκολα από ό,τι σας τα λέω εγώ τώρα, πού ακριβώς πατάτε για να βγείτε. Δείτε όσο προχωράει πόσο εύκολα μπαίνω. Προσέχω μόνο να έχω πιάσει και τις δύο κλωστές της θηλιάς. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική σειρά με μισό ποδαράκι και να σας πω ότι ο συγκεκριμένος τρόπος έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πολύ στρωτό, πολύ όμορφο, δεν ξεχυλώνει όσο η αρχική αλυσίδα που κάνουμε και όταν έχουμε κάτι να μετρήσουμε, το μέγεθός μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο λαιμό, όταν κάνουμε κάτω στη μέση, στην κοιλιά, σε οποιοδήποτε σημείο, ξέρουμε πάντα ότι όταν κάνουμε αρχική αλυσίδα και μετά γυρνάμε και κάνουμε είτε άριχτα, είτε ποδαράκι, είτε οτιδήποτε θέλουμε, αλλάζει η διάσταση της αρχικής αλυσίδας. Σχεδόν πάντα ανοίγει και δεν ξέρουμε και ποτέ πόσο περίπου ανοίγει. Με αυτόν τον τρόπο δεν ανοίγει. Αυτό που θα κάνω, αυτό θα είναι και το μέγεθος. Εκεί θα παραμείνει. Το σχεδιάκι που θα κάνουμε, το απλό το γκράνι, το λεγόμενο γκράνι, αποτελείται από πόντους πολλαπλάσιους του 4. Χρειάζεται πόντους πολλαπλάσιους του 4. Σαφέστατα μπορούμε να μετράμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και έτσι να φτάσουμε την αλυσίδα, αυτή την αρχική σειρά μας, στο μέγεθος που χρειαζόμαστε. Πόσο θέλουμε όμως. Θα σας πω ότι το λαιμό θα τον κάνω σχεδόν τετράγωνο, το οποίο σημαίνει ότι για το μπροστινό μέρος, για την πλάτη, θα χρησιμοποιήσω τους ίδιους πόντους ακριβώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 28. Θα βάλω μάλλον 28 πόντους, το οποίο σημαίνει ότι θα έχω 7 γκράνι, 7 σετ, γιατί 4, 7, 28, και για τους δύο ώμους, για τα μανίκια, θα βάλω ένα λιγότερο, 6, 4, 6, 24. Άρα, ξέρω ότι θέλω 27, 24, 27, 24. Συν 1, 2, 3, 4 πόντους που είναι για τις γωνίες. Ο πόντος που χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω τη γωνία μου. Συνολικά η πόντη αυτή είναι 102, συν 4 για τις γωνίες μου, 106.
Θα ξεκινήσω λοιπόν βάζοντας 106 μισά ποδαράκια, έτσι όπως τα δημιουργώ, και εκεί θα στήσω το πλεκτό μου πάλι για να δω αν είμαι κομπλέ. Αν χρειάζεται να αφαιρέσω κάποιο σετάκι από εδώ, γιατί τα σετάκια μου είναι έτσι για τον κράνι. Ή αν πρέπει να προσθέσω γιατί μου έχει βγει μικρό. Αυτή εδώ η μέτρηση είναι σχεδόν για όλα τα νούμερα. Το extra small θέλει σίγουρα πολύ μικρότερο άνοιγμα στο λαιμό. Πάμε όμως, για να μην σας ζαλίζω, θα φτάσω την αρχική αυτή σειρά στα 102 μισά ποδαράκια και θα επιστρέψω για να δούμε αν είναι ok. I was screaming into the canyon at the moment of my death. Έχω κάνει τα 106 μισά ποδαράκια που αποφάσισα και εδώ θα δω αν έχω πέσει μέσα ή αν χρειάζεται να το αλλάξω. Στο περίπου το κάνω έτσι. Και βλέπω το μέγεθος που έχω αποκτήσει. Προφανώς και αυτό εδώ μπορείτε να το βάλετε γύρω από το λαιμό σας, να δείτε πού σας κάθεται και αν σας ευχαριστεί. Το υπέρ με αυτή την... να σας πω ότι για να μην με βρίζετε να το δοκιμάσετε, σίγουρα η αρχική σειρά με τα μισά ποδαράκια θέλει λίγο εξάσκηση και παίρνει περισσότερο χρόνο από ότι παίρνει μια αρχική αλυσίδα με απλά άριχτα. Με απλές αλυσίδες, συγγνώμη. Όμως αξίζει πραγματικά το να κάνετε λίγο περισσότερο χρόνο δημιουργώντας τη, γιατί αυτό που βλέπετε αυτό είναι. Δεν θα έχετε εκπλήξεις. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχω πει ότι αφού με ευχαριστεί το 106 που έκανα με τα πολλαπλάσια που σας είπα, εάν δεν σας ευχαριστεί ή θα αφαιρέσετε 4 και 4, 4 και 4, από όπου θέλετε εσείς, από ποια πλευρά θέλετε. Σίγουρα όμως θέλει 8 ή 16 να αφαιρέσετε. Αν σας είναι μικρό, θα πρέπει να προσθέσετε 8 ή 16 πάλι. Γιατί το λέω, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο 4, αφού αυτή η πλευρά με αυτή είναι ίση. Αυτή η πλευρά με αυτή είναι ίση. Αν λοιπόν κάνετε αφαίρεση ή πρόσθεση, θα πρέπει ό,τι αφαιρέσετε από εδώ να το αφαιρέσετε και από εδώ, ή από αυτές τις δύο πλευρές, ό,τι προσθέσετε από τη μία πλευρά που θα επιλέξετε, θα το προσθέσετε και από την άλλη. Έχω πει λοιπόν ότι το 27 είναι 4... Τι 27, μωρέ? Λοιπόν, το 27 δεν ξέρω που προέκυψε. Το πιθανότερο είναι γελάτε ή να ψάχνετε να ξαναμάθετε προπαίδεια από την αρχή. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Λοιπόν, μην αναθεωρήσετε τις γνώσεις σας στο υπροπαίδεια, στον πολλαπλασιασμό. Έχω κάνει εγώ λάθος, εντάξει, 28. Γιατί είναι 4, 7, 28. 7 σετάκια θα κάνω από την φαρδιά πλευρά και 6 σετάκια θα κάνω από την μικρή πλευρά. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ τώρα έχω φάει 2 πόντους που πρέπει να τους προσθέσω εδώ και είναι 108. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το κόβω στο βίντεο αυτό, να σας δώσω τροφή να γελάτε με τις πράξεις που έκανα. Προσθέτω όμως τα δύο που μου λείπουνε. 1. Δύο. Okay. Και προσπαθώντας να διατηρήσω όση αξιοπρέπεια μου έμεινε για τις ωραίες μαθηματικές μου γνώσεις, πάμε και λέω ότι εδώ είναι το μπροστινό κομμάτι που εγώ θέλω να του κάνω άνοιγμα, να μην το κάνω ίσο.
Το 7 δεν διαιρείται στη μέση, άρα ή θα έπρεπε να έχω κάνει 8 και 8, ή εγώ προτιμώ να το αφήσω έτσι, γιατί πάντα στην πλάτη χρειάζομαι λιγότερο φάρδος και στο στήθος, λόγω στήθους και κοιλιάς, χρειάζομαι περισσότερο. Άρα εγώ θα προσθέσω ένα σετάκι στην προστινή μου πλευρά για να έχω 4 και 4. Άρα προσθέτω 4 πόντους ακόμα εδώ, πάμε στο 32 και προσθέτουμε. Αυτό είναι το μεγάλο υπέρ αυτής της αλυσίδας που έκανα. 1, 2, 3, 4 που μου λείπανε πρόσθεσα. Και τώρα είμαι έτοιμη. Όλο αυτό εδώ, τις πράξεις όλες αυτές που έκανα και τις διορθώσεις, σας τις λέω για να καταλάβετε, όσες δεν γνωρίζετε, πώς μπορείτε να το προσαρμόσετε στο δικό σας μέγεθος και να μην εξαρτάστε από το βίντεο. Θα μπορούσα να έχω κάνει όλους τους υπολογισμούς εκτός βίντεο και να σας πω ότι θέλετε τόσους πόντους. Τα έκανα όλα μπροστά σας για να δείτε πώς υπολογίζω εγώ, ώστε να μπορείτε να το προσαρμόσετε εσείς. Έχω βάλει λοιπόν όλους μου τους πόντους, μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω την αλυσίδα μου. Έχω φέρει την πλευρά αυτή που θα πλέκω τώρα επάνω μπροστά μου. Από κάτω είναι η πιο στενή αλυσιδούλα. Βλέπετε πόσο χαλαρή είναι πάνω, πόσο στενή είναι κάτω. Η στενή λοιπόν είναι η κάτω πλευρά και ξεκινάω κάνοντας σε αυτό τον πρώτο πόντο ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια. Κάθε φορά που ξεκινάω δεν θα κάνω τρία ποδαράκια, θα κάνω δύο, γιατί είναι εδώ που έχω κόψει τον μπροστινό μου, στη μέση. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα, δύο, τρεις πόντους και στον τέταρτο κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα, 1, 2, 3, στον τέταρτο πόντο κάνω 3 ποδαράκια. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Τι είπαμε ότι θέλω? Θέλω στο μπροστινό μισό 4 τέτοια σετάκια. 1, 2, 3... Αλυσίδα στον αέρα, πάμε για το τέταρτο, 1, 2, 3, 4. Αλυσίδα στον αέρα και έχω φτάσει σε αυτό που ονομάζουμε τώρα το γωνιακό μας πόντο, που τους πρόσθεσα από την αρχή συν 4. Παίρνω νήμα, 1, 2, 3, 4 και μπαίνω και κάνω 3 ποδαράκια. Τρεις αλυσίδες στον αέρα και τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Έχω δημιουργήσει την πρώτη μου γωνία. Μία αλυσίδα στον αέρα, 1, 2, 3 στον τέταρτο πόντο, τρία ποδαράκια. Αυτή τη στιγμή μπήκα στην πλευρά του ώμου, εκεί που θα δημιουργηθεί το μανικάκι μου. Πόσα τέτοια σετάκια είπαμε ότι ήθελα? 6. 1. Αλυσίδα στον αέρα. Στο τέταρτο, 3 ποδαράκια. Αλυσίδα στον αέρα. 1, 2, 3. Στο τέταρτο, 3 ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, στον τέταρτο πόντο, τρία ποδαράκια.
1-2-3 στο τέταρτο, 3 ποδαράκια. Πώς έχω κάνει? 1-2-3-4-5, έχω άλλο ένα. Αλυσίδα στον αέρα, 1-2-3 στον τέταρτο πόντο, τα τρία τελευταία ποδαράκια της πλευράς του μανικιού μου. Τελείωσε και αυτή η πλευρά. Τι κάνουμε? Γωνία. Μία αλυσίδα στον αέρα, 1-2-3 στον τέταρτο πόντο, 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια. Δημιούργησα τη δεύτερη γωνία μου, δείτε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται. Τώρα πάω στην πλευρά της πλάτης που θέλω 7 τέτοια σετάκια. Αυτό δεν μετράει, αυτό είναι της γωνίας, Πάμε. 1, 2, 3, στον τέταρτο πόντο ξεκινάω το πρώτο μου σετάκι. Θέλω να δοκιμάσω και το αλουμινένιο βελονάκι, να το πιο κλειστράει καλύτερα. 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. Άλλη μια συμβουλή για το νήμα αυτό, το πεταλούδα. Έχω το βελονάκι της Prim και ένα απλό αλουμινένιο. Το απλό το αλουμινένιο γλιστράει πολύ πιο εύκολα σε αυτή την ποιότητα νήματος. Μία αλυσίδα στον αέρα, 1, 2, 3 στο τέταρτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, άλλο ένα, 7. Πάμε για την επόμενη γωνία μας. 1, 2, 3 στον τέταρτο πόντο. 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είμαι στην πλευρά του μανικιού μου. Να το σχήμα που χρειαζόμαστε. Όπως βλέπετε, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν έχω εκπλήξεις. Δεν μεγάλωσε, δεν μίκρινε. Ελάχιστα μπορεί, λόγω του ότι έπλεξα στους πόντους, να έχει πάρει. Όμως, γενικά, είναι αυτό που ήθελα από την αρχή. Και εδώ στην τελευταία, στις δύο τελευταίες πλευρές μου, τις μπροστινές, όπως θα παρατηρήσετε, είναι 1-2-3, 1-2-3. Φυσικά σημαίνει ότι για να μην είναι 4 όπως υπολόγιζα στην αρχή, κάπου στην πρόσθεση που πρόσθεσα τους πόντους μετά, έκανα λάθος και δεν το ξαναέλεξα. Όμως δεν με πειράζει καθόλου. Πάλι το αφήνω και δεν το κόβω από το βίντεο, γιατί τώρα θα σας δείξω τι θα κάνω σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε ότι εδώ δεν κλείνει, γιατί λείπει το ένα σετάκι. Εγώ λοιπόν, επειδή έτσι και αλλιώς μπροστά στην μπλούζα μου ήθελα να κάνω ένα άνοιγμα, θα κάνω τώρα αύξηση, οπότε θα έρθει και θα γίνει πιο γλυκό το άνοιγμά μου. Είναι λοιπόν ευκαιρία να το κάνουμε και έτσι.
μετά από το λάθος υπολογισμό μου. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Κανονικά εδώ θα έπρεπε να ξεκινήσω με ένα ποδαράκι, να κάνω μία λυσίδα και να πάω κατευθείαν να δημιουργήσω το πρώτο μου σετάκι. Αυτό είναι για τις φίλες που δεν έχουν κάνει λάθος υπολογισμό και τους βγήκανε σωστά. Οκ. Εγώ που έκανα το λάθος και θέλω να το μεγαλώσω, θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο, τρία, μία λυσίδα στον αέρα και μπαίνω στο πρώτο μου κενό. Αλυσίδα στον αέρα και πάω στο επόμενο κενό. Τι έκανα με αυτόν τον τρόπο? Αντί να το συνεχίσω ευθεία όπως σας έδειξα, έκανα την αύξησή μου, θα πάει έτσι και εγώ θα έρθω και θα πατήσω εδώ όταν θα γυρίσω τη σειρά, οπότε θα έχω προσθέσει αυτό που μου έλειψε. Ήταν λοιπόν μια καλή ευκαιρία για να δείτε πώς γίνεται και η αύξηση σε αυτή την πλέξη και συνεχίζω. Μία αλυσίδα στον αέρα και έφτασα στη γωνία. Όλες οι γωνίες μου με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν. Τρία ποδαράκια, τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια. Αλυσίδα στο επόμενο κενό. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι να φτάσω εδώ στην άκρη που πάλι θα χρειαστεί να κάνω την αύξησή μου. Οπότε τα λέμε εδώ. Έφτασα και στο τέλος της δεύτερης σειράς, μία λυσίδα στον αέρα και θα πάω και θα μπω στο πρώτο ποδαράκι και θα κάνω την αύξησή μου πάλι, τρία ποδαράκια. Προσοχή, αυτό ισχύει αν έχετε κάνει αυτό που έκανα εγώ, το λάθος, ή αν έτσι και αλλιώς θέλετε να έχει ένα μικρό βέτο μπλουζάκι σας. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω κανονικά τώρα πια, γιατί έχω προσθέσει αυτά που μου έλειπαν. Ένα ποδαράκι, μία λυσίδα στον αέρα και μπαίνω στο επόμενο κενό για να κάνω το σετάκι μου. Αλυσίδα στο επόμενο κενό. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της σειράς, τηρώντας τις γωνίες μου ακριβώς ίδιες. Τα λέμε εδώ. Στο τέλος της σειράς, αφού έχω κάνει μια λυσίδα στον αέρα, μπαίνω στο πρώτο μου ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι. Όπως ξεκίνησα. Αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ποδαράκι σε αυτό το πόντο. Και άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο κενό. Αλυσίδα στον αέρα, πάμε για το επόμενο κενό. Αυτό ήταν. Ουσιαστικά, επανάληψη είναι αυτές οι δύο σειρές. Μία ξεκινάμε με ποδαράκι, μία με τρία ποδαράκια, για να μας βγαίνει ίσιο. Απλά εγώ έκανα και την παντεντούλα αυτή,
λόγω της υπερβολικής ζέστης που έχει. Το σχήμα μου ήρθε στα φυσιολογικά του, να ενώνει εδώ από μόνο του αβίαστα. Και για πόσο το κάνουμε αυτό, σας έχω δείξει και άλλες φορές μπλουζάκι top down, είτε ζακέτα είτε μπλούζα. Αυτό εδώ είναι πάνω μας, το άνοιγμα. Συνεχίζουμε και πλέκουμε έτσι γύρω γύρω, όσο του αυτή η απόσταση είναι αρκετή για να κλείνει το ένα κομμάτι με το άλλο κάτω από τη μασχάλη μας. Το κάθε μέγεθος, το κάθε σώμα είναι διαφορετικό, γι' αυτό αφού κάνετε αρκετές σειρές, τουλάχιστον 20 εκατοστά, από τα 20 εκατοστά και πάνω δηλαδή, θα ξεκινήσετε και θα το βάλετε πάνω σας ή αν πλέκετε για άλλον, βάλτε το σε ένα μπλουζάκι να δείτε αυτό το σημείο εδώ. Αρκεί για να κλείσουμε μασχάλη. Τόσο απλά. Πριν φτάσω όμως στο σημείο που πρέπει να κλείσω μασχάλη, σίγουρα πιο πριν θα πρέπει να κλείσω το βέμμο, να το ενώσω. Όταν λοιπόν φτάσω στο σημείο που πρέπει να ενωθεί το βέ, το οποίο φυσικά εξαρτάται από το γούστο της κάθε μίας, αν θέλει να το κάνει χαμηλά ή πιο ψηλά το κλείσιμο, θα επιστρέψω να το κλείσουμε μαζί. Έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να κλείσω το άνοιγμα, το V που δημιούργησα. Για μένα αυτά εδώ τα εκατοστά είναι ok. Έχω βάλει ένα σημαδάκι ακριβώς στο κέντρο του ώμου, οπότε στην πορεία έπλεκα και έβαζα επάνω μου το κομμάτι. Το σημαδάκι είναι για να έχω ένα μπούσουλα που ακριβώς να τα κουμπίσω, να μην πηγαίνει πιο μπροστά ή πιο πίσω. Και σε αυτό το σημείο μου αρκεί και θέλω να κλείσω την μπλούζα μου. Στο τέλος της σειράς θα κάνω μία λυσίδα στον αέρα και θα πάω και θα μπω κλείνοντας με βουβό στο πρώτο ποδαράκι της άλλης πλευράς. Η αλυσίδα στον αέρα είναι το κενό αυτό που δημιουργώ ανάμεσα σε κάθε σετάκι μου για να μπορώ να κάνω το επόμενο μετά. Θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα που είναι το τελευταίο ποδαράκι αυτού του σετ από αυτή την πλευρά και μία αλυσίδα που είναι αυτό που διαχωρίζει τα ποδαράκια μου και συνεχίζω. Κανονικά ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Θα συνεχίσω γύρω κανονικά μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Εδώ επιστρέφω για να συνεχίσουμε μαζί. Έφτασα λοιπόν σε αυτό το σημείο που χρωστάω μέσα σε αυτό το κενό άλλα 2 ποδαράκια, γιατί έχω κάνει το ένα μόνο στο ξεκίνημα. 1, 2, 3. Κλείνω με βουβό και είναι όλα τέλεια και όλα στη θέση τους. Να διευκρινίσω κάτι που δεν το είπα όταν ξεκίνησα τη σειρά. Όσο μεγάλο ή μικρό επιλέξετε να κάνετε το βέ σας, οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε εσείς να το κλείσετε, θα επιλέξετε να το κλείσετε στη γραμμή που έχετε τελειώσει, στη σειρά που έχετε τελειώσει με 3 και 3. Όχι εδώ που έχει 1 και 1 ή εδώ που έχει 1 και 1 ποδαράκι. Μόνο σε σειρά θα έχετε ολοκληρώσει σειρά που έχει 3 και 3. Για να κάνετε τη μια λυσίδα στη μέση, να δώσετε βήμα για το σετάκι που θα δημιουργήσετε και να είναι όλα τέλεια και συμμετρικά. Από εδώ και πέρα, μέχρι το σημείο που θα αποφασίσω ότι φτάνει γιατί ενώνει η μία γωνία με την άλλη κάτω τη μασχάλη μου, θα συνεχίσω την πλέξη μου. Εδώ μπαίνω με ένα βουβό και σηκώνω 3 αλυσίδες και άλλα 2 ποδαράκια. Έχω κάνει λοιπόν τα πρώτα μου 3. Μία αλυσίδα στον αέρα, συνεχίζω.
μέχρι ότου φτάσω πάλι στο τέλος όλου του τετραγώνου και εδώ θα χρωστάω τα τρία μου ποδαράκια εδώ, μία λυσίδα στον αέρα και θα κλείσω με βουβό. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι το σημείο που μου αρκεί εμένα για το μέγεθός μου. Εκεί θα επιστρέψω να κλείσουμε μαζί. Έφτασα στο επιθυμητό φάρδος που ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά έχω δώσει παραπάνω αέρα, δηλαδή και μεγαλύτερο κενό για το μανίκι. Καθότι καλοκαίρι και εγώ μια τρελή με τη ζέστη, να είναι μπόλικο πάνω μου ήθελα. Έφτασα τα 27 εκατοστά. Δεν θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό φάρδος για, ακόμα και για το extra large. Ίσως δύο σειρές να ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε, όμως επιλογή μου, γιατί το ήθελα πολύ πλούσιο εδώ. Το βέ μου όμορφο. Και πάμε να σας δείξω εδώ, το έχουμε κάνει αρκετές φορές βέβαια, σε όλα τα top down. Έχω φτάσει στη γωνία αυτή και κάνω το πρώτο σετάκι από τρία ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα και παίρνω την επόμενη πλευρά μου αντικριστά και κάνω άλλο ένα σετάκι με τρία ποδαράκια. Ό,τι έκανα όταν δημιούργησα το V και αλυσίδα στον αέρα για να είναι το κενό που θα πατήσει το επόμενο σετ, συνεχίζω κανονικά και τώρα πλέκω μόνο τον κορμό. Έχω δημιουργήσει το κενό για τα μανίκια μου. Θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά. Μέχρι εδώ αυτή την πλευρά ήδη την έχω κλείσει εκτός βίντεο. Θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά και θα επιστρέψω για να πούμε κάποια πραγματάκια. Όπως σας είπα, εγώ θέλω από το σημείο που τελειώνει η πλέξη που ένωσα, δηλαδή μασχάλη και κάτω, σαφώς έκανα δύο σιρούλες για να στρώσει, να κλείσει όμορφα η μασχάλη μου, να το συνεχίσω με απλά ποδαράκια και αυξήσεις για να δημιουργηθεί μία μπλούζα φαρδιά από το στήθος και κάτω. Από την αρχή σας είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να σας δείξω κάτι άλλο από αυτό το σημείο και κάτω, γιατί συνεχίζετε όπως θέλετε εσείς. Αν σας αρέσει θα κάνετε ένα σχέδιο, θα συνεχίσετε αυτό ήδη που κάνετε, απλά ποδαράκια, μισά ποδαράκια, ό,τι σας αρέσει. Όσο το έπλεκα, η αρχική μου άποψη γινόταν πιο ισχυρή, ότι είναι από τα καλύτερα νήματα που έχω πλέξει ποτέ. Το βάρος του, η υφή του, η ποιότητά του, το πόσο με ξεκούρασε στο χέρι. Είχα όμως διάφορους τσιλέδες από αυτό το νήμα, το πεταλούδα 10. Έτσι λοιπόν, συνδυάζω τα χρώματα, κάνω εκεί κολπάκια και τσαχπινιές, να είχαμε να λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω ό,τι χρώμα έχω. Είχα λοιπόν λίγο από αυτό το πράσινο, για να μην το κάνω ρίγες, απλά κάποια στιγμή σταμάτησα και έβαλα από το επόμενο χρώμα μία ρίγα, ξανά έκανα αυτή ότι είναι σχέδιο και συνεχίζω τώρα από το χρώμα που έχω. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πώς έκανα αυτά τα ποδαράκια που μοιάζει με πλέξη αλλά δεν είναι, είναι σκέτα ποδαράκια. Και όσο αφορά τις αυξήσεις μου, ενώ ανάμεσα από τα σετ των τριών υπάρχει ένας πόντος, εγώ έκανα δύο ποδαράκια σε κάθε τέτοια σειρά. 3, 2, 3, 2, αντί για 3, 1. Πίσω η αλήθεια είναι επειδή δεν το ήθελα τόσο πολύ φαρδί, το έκανα φορά παραφορά. Δηλαδή έκανα δύο ποδαράκια αντί για ένα, τα τρία κανονικά, ένα μετά, όπως είναι το σωστό. Τρία ποδαράκια, δύο μετά. Οπότε στην πλάτη έκανα λίγο λιγότερες μειώσεις για να μην γίνει υπερβολικός ο φραμπαλάς. Ενώ μπροστά τον θέλω λόγω της κοιλιάς. Και να σας δείξω ότι είναι σκέτα ποδαράκια που απλά δεν μπαίνω πάνω στον πόντο αλλά μπαίνω ανάμεσα στους πόντους μου. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσα στους πόντους και κάνω το ποδαράκι μου. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσα στους πόντους μου. Δίνει μια αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό, που δεν είναι, και είναι και πολύ πιο εύκολο, γιατί βλέπω μια ταινία και απλά πάω και πατάω εκεί χωρίς να ψάχνω που είναι κανονικά ο πόντος μου ανάμεσα σε όλα τα ποδαράκια. Ξεκούραστο, εύκολο και απλό,
θα πέφτει επάνω μου φαρδί αυτό το κομμάτι και δεν έχει τρύπες και διαφάνειες, ώστε να μην χρειάζεται εγώ που ζεσταίνομαι να φοράω και φανελάκι. Αν και ένα πολύ ψηλό φανελάκι τυραντάκι στο χρώμα του δέρματος είναι ιδανικό για πάρα πολλά καλοκαιρινά ρούχα. Αυτό συνέχισε και έκανα. Μέχρι το μήκος που θέλει η κάθε μία που την ευχαριστεί, μέχρι τη ζώνη, λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο κοντό, ό,τι θέλετε και αγαπάτε μπορείτε να κάνετε. Τα βασικά λοιπόν που ήθελα να σας δείξω σε αυτό το βίντεο ήταν το πάνω κομμάτι, είτε είναι για καλοκαιρινή μπλούζα είτε είναι για χειμωνιάτικη μπλούζα, ακολουθούμε ακριβώς αυτές τις οδηγίες. Ελπίζω να φάνηκαν χρήσιμες οι οδηγίες μου και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα λίγα κολπάκια και μετρήσεις που σας είπα, πώς να το κάνουμε αυτό το μπλουζάκι, το top down στο μέγεθός μας, για οποιαδήποτε δημιουργία σας, είτε καλοκαιρινή είτε χειμερινή. Φιλιά πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.